Καθηγήτρια Μικροβιολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Άννα Παπά. Κυρία Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Παπά, ακούσαμε πολύ αναλυτικά τι αποφασίστηκε, τι συζητήθηκε μάλλον σήμερα στην σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι που φαντάζομαι βλέπετε και εσείς στο εργαστήριό σας, καθώς εκεί κάνετε πολλά τεστ για τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι από το Φεβρουάριο που αρχίσαμε με το πρώτο περιστατικό έως σήμερα έχουμε εξετάσει πάρα πολλά δείγματα. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε αυτή την αύξηση των περιστατικών. Θέλει προσοχή. Είναι γνωστό πλέον. Το λέμε πια συνεχώς και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε τα ανοιχτά μας τα σύνορα, θέλουμε να χαρούμε το καλοκαίρι. Επομένως, νομίζω είναι αρκετά απλό να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα ώστε να μην έχουμε περιστατικά. Πώς ακούσατε τα μέτρα που προτείνονται και ή εξετάζονται, αυτά που συζητήθηκαν στην σημερινή σύσκεψη? Είναι αυτονόητα για εσάς? Είναι απαραίτητα από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι είναι τελείως εντελώς απαραίτητα, πρέπει όλοι να τα τηρήσουμε, γιατί είναι για το καλό το δικό μας, το προσωπικό και της χώρας μας και φυσικά παγκοσμίως. Πρέπει όλοι να τα τηρήσουν, όχι μόνο οι Έλληνες, όλα τα κράτη, ειδικά τώρα αυτά που έχουν και τον τουρισμό αυτόν τον καιρό, πρέπει να προσέξουν λίγο περισσότερο. Επόμενο είναι ότι έρχονται άτομα από άλλες χώρες, ξέρουμε ότι μπορεί να έχουν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε αυτές τις χώρες. Επομένως, ας προσπαθήσουμε. Και είναι απλό, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε πολύ κόσμο, δεν είναι ανάγκη να πάμε κι εμείς εκεί. Ή το να πλένουμε τα χέρια μας. Είναι κάτι πολύ απλό. Και γιατί όχι να μην φορούμε τη μάσκα σε κλειστούς χώρους? Είναι απλά πράγματα που νομίζω ότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε για το δικό μας το καλό πρώτα απ' όλα. Κυρία Παπά, παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των νοσούντων, αλλά και όσων βρίσκονται διασωληνωμένοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν. Το ότι είναι πιο πολύ τα νέα τα άτομα είναι γιατί ίσως αυτά βρίσκονται πιο σε περιοχές που έχει πολύ κόσμο, δηλαδή έχει συγχρονισμό, επομένως έχουν πιο πολλές πιθανότητες να μολυνθούν. Επομένως είναι αυτά τα άτομα που μολύνονται πιο εύκολα. Οι ηλικιωμένοι μπορεί να προσέχουν λίγο περισσότερο και δεν μολύνονται. Τώρα, όσον αφορά το μικρότερο αριθμό, είναι ακριβώς πάλι αντίστοιχο για τον ίδιο λόγο. Είναι πιο πολλά, δηλαδή τα νεότερα άτομα που βρίσκουμε θετικά, είναι ή ασυμπτωματικά ή μέτρια, και αυτό φυσικά έχει ως επακόλουθο να μην έχουμε μεγάλο αριθμό στις ΜΕΘ. Γίνεται κάτι που είναι ευχάριστο, ναι. Πολύ ευχάριστο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί δεν υπάρχει και μεγάλη απόσταση από το να αυξηθούν και τα περιστατικά στη ΜΕΘ. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπω, διαπιστώνουμε ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός τεστ κάθε μέρα πλέον, ειδικά από τότε που άνοιξαν τα σύνορα. Το δικό σας εργαστήριο, πόσα τεστ μπορεί να κάνει την ημέρα? Θέλω να πω, υπάρχουν υποδομές για να ανταποκριθούμε στην τόση μεγάλη ανάγκη πια να υπάρξουν αυτά τα τεστ, αυτός και αυτός ο μεγάλος αριθμός? Ναι. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι και εμείς αυξήσαμε πάρα πολύ τη δυνατότητα να ελέγχουμε μεγάλο αριθμό δειγμάτων, αλλά συγχρόνως έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εργαστηρίων που μπορούν να ελέγχουν τέτοια δείγματα. Επομένως, όλοι μαζί κάνουμε ό,τι καλύτερο και γι' αυτό βλέπουμε τους μεγάλους αριθμούς των τεστ που γίνονται καθημερινά. Δηλαδή, όλα τα εργαστήρια και περισσότερα εργαστήρια και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φυσικά δεν είναι πολύ εύκολη δουλειά, το ξέρετε. Έχουμε πάρα πολλά, δηλαδή πριν από λίγο δώσαμε τον τελικό απολογισμό της ημέρας, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Και όσο πιο πολλά τεστ γίνονται, φυσικά γίνονται πιο σωστά τα μέτρα απομόνωσης των θετικών ατόμων, της ιχνηλάτησης και όλα πάνε φυσικά, όλα είναι αλληλένδετα. Είχαμε δύο καλές ειδήσεις το τελευταίο 24ωρο, ότι σε δύο σημεία του κόσμου, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Αμερική, ετοιμάζεται πια να γίνει κλινική δοκιμή σε ανθρώπους ενός εμβολίου, δύο εμβολίων μάλλον, το οποίο σημαίνει ότι ενδεχομένως πολύ σύντομα, ίσως και ακόμη και τον Οκτώβριο, έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό.
Μακάρι. Είναι πραγματικά ευίωνα αυτά τα νέα, αλλά ξέρετε ότι πάντα για το κάθε εμβόλιο χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και πολλή έρευνα ώστε να βγει στην αγορά. Επομένως, πολύ ωραία τα νέα αυτά, αλλά μέχρι τότε πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι. Μέχρι στιγμής αυτά είναι διαθέσιμα, άρα αυτά τηρούμε. Ναι, διότι υπάρχει και ένα ρίσκο σε αυτή την κλινική δοκιμή και μάλιστα νομίζω ότι κάποιες εταιρείες περνούν και σε έναρξη μαζικής παραγωγής πριν καν υπάρξουν τα αποτελέσματα, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση, υπάρχει μάλλον περίπτωση τελικά να μην έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι κάτι που απευχόμαστε σίγουρα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής είναι κάποια καλά αποτελέσματα και γι' αυτό παίρνουν το ρίσκο, ας πούμε, και προχωρούν σε μεγάλη παραγωγή. Ναι. Κρατάμε λοιπόν το ότι πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί ώσπου να έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο το οποίο να διατίθεται στη χώρα μας και στην Ευρώπη και να τηρούμε όλα τα μέτρα τόσο στους επαγγελματικούς χώρους όσο και στις προσωπικές μας επαφές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε.